Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. 5η 13 Ιουνίου και παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του TV Ροδόπη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Δύο νέες επιτυχίες της δίωξης ναρκωτικών του Τμήματος Ασφαλείας Κομωτινής ήρθαν στο φως της δημοσιότητας, όπου συνελήφθη κατά τη διάρκεια οργανωμένης αστυνομικής επιχείρησης 70χρονος ημεδαπός, ο οποίος μετέφερε με το γιοταχή επαγγελματικό αυτοκίνητό του πάνω από 87 κιλά κατέργασης κάναβης, ενώ περισσότερα από 270 κιλά κατέργασης κάναβης κατασχέθηκαν στο πλαίσιο άλλης επιχείρησης, όπου αστυνομικοί συνέλαβαν 32χρονο σε χωριό των Γρεβενών. Συνελήφθη κατά τη διάρκεια οργανωμένης αστυνομικής επιχείρησης 70χρονος, ο οποίος μετέφερε με ιδιωτικό χρήση επιβατικό αυτοκίνητο πάνω από 87 κιλά κατέργασης κάναβης. Το μεσημέρι της 11ης Ιουνίου, στην Εγνατία Οδό Ξάνθης Κομωτινής, από αστυνομικούς της ομάδας δίωξη ναρκωτικών του Τμήματος Ασφάλειας Κομωτινής, συνελήφθη 70χρονος κατηγορούμενος για μεταφορά ναρκωτικών. Ειδικότερα μετά από κατάλληλη αξιολόγηση, αξιοποίηση στοιχείων σχετικά με τη δράση κυκλώματος που μεταφέρει μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών στην περιοχή του Εύρου, με σκοπό την εξαγωγή του στην Τουρκία, οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν οργανωμένη επιχείρηση. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εντόπισαν τον 70χρονο να οδηγεί επιβατικό αυτοκίνητο με το οποίο κατευθυνόταν προς τον Εύρο και να μεταφέρει μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών. Συγκεκριμένα, σε ενδελιχή έρευνα που πραγματοποίησαν με τη συνδρομή αστυνομικού σκύλου ανίχνευση ναρκωτικών, εντόπισαν σε ειδικά διαμορφωμένες κρύπτες στο εσωτερικό του οχήματος 83 συσκευασίες με ακατέργαστη κάναβη συνολικού βάρους 87 κιλών και 310 γραμμαρίων. Κατασχέθηκαν οι παραπάνω ποσότητα ναρκωτικών, ένα αυτοκίνητο, το χρηματικό ποσό των 1.000 ευρώ και ένα κινητό τηλέφωνο. Ο συλληφθής οδηγήθηκε στην εισαγγελέα πρωτοδικών Ροδόπης, ενώ την προανάκριση ενήργησε το Τμήμα Ασφάλειας Κομωτινής. Περισσότερα από 270 κιλά κατέργαστης κάναβης κατασχέθηκαν στο πλαίσιο οργανωμένης επιχείρησης της ομάδας δίωξης ναρκωτικών του Τμήματος Ασφάλειας Κομωτινής. Οργανωμένη επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στις 12 Ιουνίου το μεσημέρι στον ομό Γρεβενών από αστυνομικούς της ομάδας δίωξης ναρκωτικών του Τμήματος Ασφάλειας Κομωτινής, η οποία είχε ως αποτέλεσμα να συλληφθεί 32χρονος αλλοδαπός κατηγορούμενος για αποθήκευση ναρκωτικών και παράβαση του νόμου περί όπλων. Στην επιχείρηση σύλληψη του δράστη συνέδραμαν επίσης αστυνομικοί του Τμήματος Ασφάλειας Γρεβενών και της ομάδας πρόληψης και καταστολής εγκλήματος της Διεύθυνσης Αστυνομίας Γρεβενών. Ειδικότερα, η επιχείρηση οργανώθηκε και σχεδιάστηκε στο πλαίσιο κατάλληλης αξιολόγησης και αξιοποίησης στοιχείων σχετικά με τη δράση κυκλώματος, το οποίο μεταφέρει ποσότητες ναρκωτικών από την Αλβανία στη χώρα μας με σκοπό την περαιτέρω διακίνησή τους. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον 32χρονο σε χωριό των Γρεβενών, διότι τον εντόπισαν έχει αποθηκεύσει στο εσωτερικό παραπήγματος 256 νάιλον συσκευασίες με ακατέργαστη κάναβη συνολικού βάρους 271-360 γραμμαρίων, τα οποία και κατασχέθηκαν. Επιπλέον, στην κατοχή του δράστη βρέθηκαν και κατασχέθηκαν επίσης ένα μαχαίρι συνολικού μήκους 20 εκατοστών, 3 κινητά τηλέφωνα, 8 σάκι και ένα υφασμάτινο γάντι. Προανάκριση για την υπόθεση ενεργεί το Τμήμα Ασφάλειας Κομωτινής, ενώ ο συλληφθής θα οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα. Από σήμερα άνοιξαν κανονικά τα διαγνωστικά και ερευνητικά κέντρα στην Κομωτινή, τον τρόπο που θα λειτουργούν στη Ροδόπη, καθώς και την απόφαση για το πανελλήνιο συντονιστικό τους όργανο, ανέφερε στην κάμερα του TV Ροδόπη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ο ιδιοκτήτης του Ιδιωτικού Διαγνωστικού Κέντρου Κομωτινής, Στέλιος Κυριαζίδης. Άνοιξαν από σήμερα και λειτουργούν κανονικά τα ιδιωτικά διαγνωστικά και ερευνητικά κέντρα στην Κομωτινή, τα οποία συνεχίζουν να λειτουργούν σύμφωνα με τη σύμβαση που είχαν με τον ΕΟΠΗ. Λοιπόν, βεβαίως και λειτουργούν από σήμερα κανονικά, όπως πρώτα. Υπήρχε μια ανακοίνωση από το συντονιστικό μας όργανο, όχι επίσημα, αυτό προέκυψε μέσω των ειδήσεων από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ότι από σήμερα οι ασφαλισμένοι θα μπορούν να πραγματοποιούν τις εξετάσεις τους, πληρώνοντας στα συμμετοχή του 85% της εξέτασης και μετά από εκεί και πέρα θα υποβάλουν τις αποδείξεις στον ΕΟΠΗ. Και φυσικά εύλογο είναι να αναρωτιέται κανείς γιατί μπορεί ο ΕΟΠΗ να πληρώνει το 85% των εξετάσεων και δεν πληρώνει το 50% σε εμάς απευθείας. Αυτό λοιπόν θεωρώ τουλάχιστον προσωπικά ότι δεν μπορεί να ισχύσει. Εμείς ωστόσο αρχίζουμε από σήμερα να λειτουργούμε κανονικά όπως και πρώτα με τη συμμετοχή των ασθενών όπως προέβλεπε η υποτιθέμενη σύμβαση που είχαμε με τον ΕΟΠΗ.
Η αλήθεια είναι ότι το πρόβλημα είναι υπαρκτό. Εάν για αυτές τις δύο μέρες δημιουργήθηκε έτσι μια αναταραχή γύρω από το θέμα των εξετάσεων, κατά την άποψή μου θα έπρεπε να έχει γίνει πολύ πριν. Βεβαίως, καλώς έγινε και τώρα, με την έννοια να λάβουν υπόψη και οι επόμενοι, όποιοι και αν είναι, έτσι, και να λάβουν τη διοίκηση, την εξουσία ή το Υπουργείο και αποτελούν η ηγεσία της, του Υπουργείου Υγείας, ότι το πρόβλημα είναι εκεί, παραμένει. Κύριε Γιαζίδη, τι θα γίνει σε περίπτωση που κάποιος άλλος που έχει διαγνωστικό ζητάει από τους ασθενείς το 80% και στο τέλος αυτό δεν αποδοθεί και από τον ΕΟΠΗ? Θα υπάρξει μια σύγχυση, καθώς όπως είπατε και εσείς, αυτή η απόφαση του ΕΟΠΗ είναι στον αέρα, δεν υπάρχει κάτι επίσημο? Αυτό είναι δεδομένο, ότι δεν πρόκειται να εισπράξει από τον ΕΟΠΗ. Γιατί έτσι ξεκίνησα και την κουβέντα μου, ότι αν υπήρχαν αυτά τα χρήματα, θεωρώ. Δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν θα μπορούσε να μας τα δώσει. Έστω τα μισά, εμείς δεν θέλουμε να μας δώσει το 85%, τα μισά να μας δώσει. Κοιτάξτε, όσον αφορά την πόλη μας, τον ομό μας, εμείς έχουμε αποφασίσει ότι θα λειτουργήσουμε όπως και πριν. Τώρα, σε άλλες πόλεις ακούγεται ότι θα λειτουργήσουν με αυτό το μέτρο που προτείνει το συντηρητικό μας όργανο. Νομίζω ότι και αυτοί θα επιστρέψουν στην προτεραιά κατάσταση. Δεν μπορεί ο κόσμος να έχει τη δυνατότητα αυτή. Απ' την άλλη μεριά θα σας πω ότι δεν μπορούν να ανταποκριθούν και οι δημόσιες δομές τις οποίες επικαλείται η πολιτεία, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου και για τις οποίες ας πούμε δίνει τα πάντα και πιστεύω ότι μόνο έτσι μπορεί να εξυπηρετηθεί η δημόσια υγεία. Μακάρι, αυτό θα διευκόλυνε και εμάς. Ξέρετε ότι φτάσαμε στο σημείο να λέμε ότι δεν θέλουμε τόσο πολύ κόσμο, γιατί όσο περισσότερες εξετάσεις κάνουμε, τόσο περισσότερο μπαίνουμε μέσα. Τα μέτρα που πρότειναν οι ίδιοι, επισήμανε ο κύριος Κυριαζίδης, που τόνισε ότι πρέπει να βρεθεί λύση. Ακριβώς για αυτά τα δύο παράλογα μέτρα, το rebate και το clawback. Κατά συνέπεια, μακάρι να μπορούσε ας πούμε, η πολιτεία μέσω του δημόσιου συστήματος υγείας να ανταποκρίνεται. Δεν γίνεται όμως αυτό. Βλέπετε ότι για δύο μέρες έγινε αυτό που έγινε και τα νοσοκομεία δουλειάξαν. Δεν μπορούν να ανταποκριθούν. Όταν τα επίγοντα περιστατικά, σύμφωνα με τα λεγόμενά τους, θα μπορούσα να τα αντιμετωπίσω μετά από τρεις ημέρες. Πόσο μάλλον αυτά τα οποία είναι τακτικά και προγραμματισμένα, ξέρετε που θα πάνε αυτά, μετά από 8 μήνες. Θα πρέπει να βρεθεί λύση. Θα πρέπει να βρεθεί λύση, σίγουρα όχι από την παρούσα ηγεσία του Υπουργείου, διότι πρακτικά είναι ανύπαρκτη, δεδομένου ότι είμαστε σε προεκλογική περίοδο, θεσμικά δεν υφίσταται η κυβέρνηση. Αλλά ας πάρουν το μήνυμα και οι επόμενοι. Το συντονιστικό όργανο των διαγνωστικών ζητάει από τους ιδιοκτήτες των διαγνωστικών κέντρων να ζητούν από τους ασθενείς να πληρώσουν το 80% και να τα ζητάνε από τον ΕΟΠΗ. Αν και υπάρχει επίσημη ανακοίνωση ότι δεν θα τους καταβάλλεται από τον ΕΟΠΗ. Στον ομό Ροδόπης, ωστόσο, σύμφωνα με τον κύριο Κυριαζίδη, θα λειτουργήσουν όπως έχει μέχρι σήμερα. Λόγος που συνεχίζεται και πάλι να λειτουργείται κανονικά είναι ίσως και αυτός ότι μπαίνουμε σε προεκλογική περίοδο και καταλαβαίνετε κι εσείς ότι από την ηγεσία του Υπουργείου δεν μπορεί να υπάρξει. Κοιτάξτε, ο λόγος που συνεχίζουμε να λειτουργούμε όπως λειτουργούσαμε είναι γιατί πραγματικά στην πράξη δεν βλέπουμε αυτή τη στιγμή να δίνεται λύση. Έτσι. Όμως ο αγώνας θα συνεχιστεί και μετά το σχηματισμό κοινωνικής κυβέρνησης. Πρέπει να δοθεί λύση. Πρέπει να δοθεί. Εμείς προτείναμε διάφορα μέτρα στο Υπουργείο. Προτείναμε το να αυξήσει τον προϋπολογισμό. Μας είπαν ότι είναι αδύνατο διότι δεν μπορεί να ψηφιστεί δεδομένου ότι δεν υπάρχει βουλή. Του είπαμε να ενσωματώσει στο budget, στον προϋπολογισμό των ήδη υπάρχοντα, τα χρήματα που προέρχονται από τους Ευρωπαίους πολίτες, τα οποία είναι 50 εκατομμύρια και τα οποία ας πούμε θα μας βολεύαν μια χαρά. Με την έννοια ότι εντάξει, θα μετριάζαμε το clawback, το ποσό της επιστροφής που θα πρέπει να δώσουμε πίσω στον ΕΟΠΗ. Μας είπε ότι αυτά τα χρήματα διατέθηκαν αλλού. Κατά συνέπεια, δεν υπάρχει πρόθεση αυτή τη στιγμή να δοθεί λύση και δεν ξέρω αν είναι και υπάρχει και πιθανότητα και δυνατότητα να δώσει λύση η παρούσα ηγεσία. Σε 46 οικόπεδα πρόκειται να κάνει παρεμβάσεις η Αντιδημαρχία Καθαριότητας του Δήμου Κομωτινής με ενέργειες αποψήλωσης και καθαρισμού όπου κρίνεται επιβεβλημένο εν ώψη της καλοκαιρινής περίοδου. Για το θέμα αυτό, μίλησε στην κάμερα του TV Ροδόπη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας κ. Ιωάννης Μουρτίδης. 66 αιτήματα δημοτών έλαβε η Αντιδημαρχία Καθαριότητας για καθαρισμό οικοπαίδων. Για το θέμα αυτό, αλλά και τις παρεμβάσεις που γίνονται εν ώψη της θερινής περίοδου, μίλησε ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Ιωάννης Μουρτίδης. Σήμερα, ειλικρινά, ήμουν στο Δημαρχείο
Είδα την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και αυτό το οποίο ήθελα να το παρουσιάσω πριν τις εκλογές, αλλά και εκεί θα με κατηγορούσαν ότι ήταν προεκλογικό, ήδη το υλοποιούμε μετά τις εκλογές. Παράλληλα, προχωρείτε και στον καθαρισμό κάποιων οικοπαίδων και από ψηλώσεις βέβαια πέριξ της πόλεως, αλλά και όπου υπάρχει ανάγκη για το φαινόμενο και των πυρκαγιών. Ναι, αυτό είναι, κάθε χρόνο γίνονται αυτές οι εργασίες. Ήδη το Τμήμα Περιβάλλοντος έχει καταγράψει τα αιτήματα των δημοτών. Αυτή τη στιγμή έχουμε γύρω στα 46 οικόπεδα τα οποία θα κάνουμε κάποιες παρεμβάσεις, αφού αρκετά από αυτά ανήκουν σε ιδιώτες, γίνεται μια διαδικασία ενημέρωσης των δημοτών και από εκεί και πέρα, εάν δεν μεριμνήσει ο δημότης, επεμβαίνει το Τμήμα Περιβάλλοντος με τους εργαζόμενους τους οποίους έχει ή με διάφορα άλλα μηχανήματα και γίνεται ο καθαρισμός του οικοπαίδου και φυσικά χρεώνεται στον ιδιώτη. Υπάρχουν και οικόπεδα που είτε δεν είναι εν ζωή οι ιδιοκτήτες, είτε είναι εγκαταλελειμμένα. Σε αυτά πάλι παρεμβαίνει ο Δήμος. Ναι. Φυσικά η υπηρεσία μας προβαίνει στον έλεγχο και βρίσκει κάποιους κληρονόμους. Εάν υπάρχει ενδιαφέρον από τους κληρονόμους, καλώς. Εάν δεν υπάρχει, γίνεται η διαδικασία που είναι νόμιμη και έτσι πρέπει να κινηθεί η υπηρεσία του περιβάλλοντος. Τις τελευταίες ημέρες, πάνω από 180 παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου, κάτι που αποτελεί ρεκόρ εξαμήνου, πραγματοποίησαν οι Τούρκοι στο Αιγαίο, ενώ πραγματοποίησαν και 4 υπερπτήσεις σε μία μέρα, κλιμακώνοντας την προκλητικότητά τους, την ώρα μάλιστα που είναι σε εξέλιξη η μεγάλη άσκηση του πολεμικού ναυτικού καταιγίδα. Δεδομένης της ανησυχίας για θερμό καλοκαίρι, εμείς καλέσαμε και φιλοξενούμε τηλεφωνικά τον στρατηγό εναποστρατεία και διεθνολόγο, κ. Ιωάννη Ζούκα, να συζητήσουμε τα επίκαιρα αυτά θέματα. Κύριε Ζούκα, να σας καλωσορίσουμε. Καλησπέρα, κυρία Πασχαλίδου, τόσο σε εσάς όσο και στους τηλεθεατές σας. Κύριε Ζούκα, με την ιδιότητά σας βέβαια ως στρατηγός εναποστρατεία και ως διεθνολόγος, αλλά κυρίως με την συνεχή από μέρους σας παρακολούθηση των λεγόμενων ελληνοτουρκικών σχέσεων πρωτίστως, θα θέλαμε να αξιολογήσετε με αντικειμενικό τρόπο βέβαια την ενδυνόμενη προκλητικότητα της Τουρκίας στο Αιγαίο αλλά και στην Κύπρο. Θα πρέπει να πούμε καταρχήν να επισημάνω ότι είμαι πτυχιούχος νομικής και απόφυτος του Βασιλικού Κολεγίου Στρατηγικών Σπουδών του Λονδίνου. Όχι διεθνολόγος, αλλά η συνάφεια των αντικειμένων είναι δεδομένη. Πράγματι θα συμφωνήσω μαζί σας ότι στο χώρο του Αιγαίου αυτή τη στιγμή έχουμε μια αυξημένη ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, η οποία ένταση εκδηλώνεται με δύο τρόπους. Πρώτον, σε ελεκτικό επίπεδο, με αλλεπάλληλες δηλώσεις Τούρκων επισήμων, και δεύτερον, με παραβιάσεις και παραβάσεις του εθνικού εναέριου χώρου. Σε μερικές δε περιπτώσεις, όπως είπατε και εσείς, έχουμε και υπερπτήσεις πάνω από ελληνικά νησιά. Την ίδια στιγμή, σημαντική, ίσως περισσότερο σημαντική και μεγαλύτερη έκταση ή ένταση στην περιοχή της Κύπρου, της αδελφής Κύπρου, αφού από εβδομάδων τώρα το τουρκικό γεωτρύπανο, το Φατίχ, το πλωτό, βρίσκεται μέσα στην κυπριακή υφαλοκρηπίδα δυτικά της Πάφου και κατά τη δήλωση των Τούρκων επισήμων ξεκινήσει γεώτρηση μέσα στην κυπριακή υφαλοκρηπίδα. Το πιθανότερο όμως είναι, με βάση τις εκτιμήσεις της δικής μας πλευράς, ότι παραμένει εκεί αλλά δεν έχει ξεκινήσει γεώτρηση, διότι υπάρχει τεχνική ανεπάρκεια τόσο σε προσωπικό όσο και σε μέσα. Και μάλιστα η αντίδραση η ελληνοκυπριακή με το να εκδώσει διεθνή ένταλμα σύλληψης των όποιων τεχνικών υπάρχουν επί του Φατίχ και προέρχονται από άλλες χώρες εκτός Τουρκίας δημιούργησε όντως ένα κλίμα διαφορετικότερο. Πάντως δεδομένη η ένταση αυτή και αφήνει ανοιχτά πολλά ενδεχόμενα. Κατά τη δική μου εκτίμηση τα ενδεχόμενα αυτά μπορεί να είναι το χειρότερο, δηλαδή από τη σημερινή κατάσταση που είναι κατάσταση αυξημένης έντασης, που μπορεί να εξελιχθεί μέχρι και σε θερμό επεισόδιο, μπορεί να παραμείνουμε στην ίδια κατάσταση έντασης, μπορεί βέβαια να έχουμε και βελτίωση. Αυτό θα εξαρτηθεί από την τουρκική συμπεριφορά. Πάντως υπάρχουν δύο ημερομηνίες στο εγγύς μέλλον, οι οποίες θα κάνουν πιο σαφή την εικόνα προς τα που βαδίζουμε. Είτε θα πάμε σε χειρότερη κατάσταση από τη σημερινή,
θα παραμείνουμε στη σημερινή αυξημένη ένταση, θα καλυτερεύσει η κατάσταση. Αυτές οι δύο ημερομηνίες είναι κατά την εκτίμησή μου πρώτον η 23η Ιανουαρίου, μέρα κατά την οποία θα γίνουν οι επαναληπτικές εκλογές για την εκλογή Δημάρχου στην Κωνσταντινούπολη, ένα γεγονός τεράστιας σημασίας για τους Τούρκους και κυρίως για την κυβερνόσα παράταξη και προσωπικά για τον Ερντογάν. Και δεύτερον, η δεύτερη ημερομηνία, η 28η Ιουνίου, μέρα κατά την οποία σύμφωνα με δηλώσεις που έχουν γίνει θα συναντηθούν στο Τόκιο της Ιαπωνίας στα πλαίσια του G20 ο πρόεδρος Τραμπ με τον πρόεδρο Ερντογάν. Θα προκύψουν από αυτή τη συνάντηση κάποια στοιχεία που θα μας δώσουν μια καλύτερη εικόνα για το πού βαδίζουμε. Πάντως, δεδομένη η αυξημένη ένταση και στην Ανατολική Μεσόγειο που επηρεάζει την αδελφή Κύπρο, αλλά και στο Αίγαιο. Μάλιστα. Αίσθηση προκαλέσε και το γεγονός ότι για πρώτη φορά με τον πλέον κατηγορηματικό και σαφή τρόπο ο Αμερικανός πρέσβης στην Αθήνα τοποθετήθηκε με δημόσια δήλωσή του εναντίον της όλης προκλητικής τακτικής της Τουρκίας σε βάρος της Ελλάδος και ταυτόχρονα εξέφρασε και τη σταθερή και μετακίνητη στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών σε σύμμαχο Ελλάδα. Πώς κρίνεται από πολιτικής και διπλωματικής απόψεως τη δήλωσή του αυτή? Πράγματι, οι Αμερικανοί στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο πήραν μια θέση η οποία είναι υπέρ των ελληνικών συμφερόντων. Πρέπει όμως να πούμε εδώ ότι και οι σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών Τουρκίας αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε ιδιαίτερα υψηλή ένταση. Βασική αιτία βέβαια αποτέλεσε το γεγονός ότι οι Τούρκοι επιμένουν στην προμήθεια των ρωσικών πυράβλων S-400. Την ίδια στιγμή απαντούν οι Αμερικανοί ότι αν πάρεις τους S-400 ξέχνα τα αεροσκάφη F-35 τα οποία κατασκευάζονται και προετοιμάζονται για σας. Προχωρεί η Αμερική για να ασκήσει πίεση υπέρ του εαυτού της, υπέρ των συμφερόντων της και σταματάει από προχθές την εκπαίδευση των Τούρκων πιλότων που εκπαιδευόταν στην Αριζόνα στα νέα αυτά αεροσκάφη τα F-35. Βλέπουμε ότι το κοινοβούλιο το αμερικάνικο παίρνει απόφαση με βάση την οποία έρει το εμπάρκο όπλων που ήθελε ή θα προκύψει ανάγκη απόλυση προς την Κύπρο, διότι ξέρουμε ότι τα τελευταία χρόνια υπήρχε εμπάρκο των Αμερικανών στην πώληση αμερικανικών όπλων στην Κύπρο. Και βεβαίως η Αμερική έχει στο χώρο της Ανατολικής Μεσογείου παράλληλα με τα συμφέροντα τα οποία προκύπτουν ως εκ της γεωπολιτικής και γεωστρατηγικής θα έλεγα όψης και γενικότερης εικόνας αυτής της περιοχής, έχει και οικονομικά συμφέροντα, αφού μία από τις εξορρυκτικές εταιρείες η οποία έχει σε εξέλιξη γεώτρηση στην Κυπριακή ΑΟΣ, η Exxon Mobil, είναι αμερικανικών συμφερόντων, στηρίζεται από τους Αμερικανούς και έχουν οι Αμερικανοί ίδια συμφέροντα. Για να μην να συνεχιστεί απερίσπαστα η εξόρυξη εκ μέρους της Exxon Mobil. Βέβαια υπάρχουν και άλλοι λόγοι που οι αμερικανοτουρκικές σχέσεις έχουν διαταραχθεί τελευταία, πέρα από τους S-400, πέρα από το γεγονός ότι με τα όσα έγιναν στην Ανατολική Μεσόγειο η Τουρκία δείχνει, φαίνεται ξεκάθαρα ότι έχει αποκοπεί, περιόρισε αναπόφευκτα τα όσα συνέβησαν, την αποκλείον από συνεμπλοκή και συνεκμετάλλευση αποκομιδή συμφερόντων από την εξόρυξη κοιτασμάτων στην Ανατολική Μεσόγειο, αλλά υπάρχει και πρόβλημα στη Βόρειο Συρία, όπου η Αμερικανική στάση κυρίως το θέμα των Κούρδων της Βορείου Συρίας διαφέρει ουσιοδός σε σχέση με τις τουρκικές απαιτήσεις. Μάλιστα. Έχουμε δηλαδή πρόβλημα αυτή τη στιγμή, ή έχει η Τουρκία πρόβλημα αυτή τη στιγμή, όχι μόνο με την Κύπρο, με την Ελλάδα, αλλά πολύ έντονο πρόβλημα και με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και με πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βρίσκεται σε μια κατάσταση, θα έλεγα, διεθνούς απομόνωσης. Και παράλληλα ζει και το εσωτερικό της πρόβλημα, είτε αυτό αφορά στην οικονομία η οποία βρίσκεται σε καθοδική πορεία, η τουρκική οικονομία, είτε στην εθνική συνοχή, αφού ξέρουμε ότι αλλεπάλληλες εκλογές μήπως μπορούσε να κερδίσει την
Κωνσταντινούπολη, μειώνοντας τη δημοκρατικότητα αυτού του καθεστώτος, είτε διότι έλλειψη εθνικής συνοχής, πάλι επαναλαμβάνω, είτε διότι ξέρουμε ότι μετά το πραξικόπημα του Ιουλίου του 2016 φυλακίστηκαν μέχρι τώρα πλέον από 70.000 Τούρκοι που κατήχαν διαπρεπείς θέσεις, στρατιωτικοί, διπλωμάτες, καθηγητές πανεπιστημίων, δικαστικοί κλπ. Και έχασαν τη δουλειά τους, είτε τεθέντες σε διαθεσιμότητα, είτε επειδή εκδιώχθηκαν οριστικά από τις δουλειές τους, πλέον από 150.000 άνθρωποι. Και συνεχίζεται αυτή η ροή των δίωξης κατά ανθρώπων που κατά την άποψη του κυβερνώντος κόμματος υποστήριξαν τον Γιουλέν στο περιβόητο πραξικόπημα που προανέφερα. Μάλιστα. Κύριε Ζούκα, από ελληνικής πλευράς, ποια θα πρέπει να είναι η επίσημη θεσμική στάση της κυβέρνησης και των πολιτικών κομμάτων έναντι της συνεχώς εκτινόμενης επιθετικότητας της Τουρκίας? Η Ελλάδα είναι ξεκάθαρο ότι δεν έχει περιθώρια να κάνει βήματα πίσω, διότι οι τουρκικοί οι λόγοι που επικαλείται η Τουρκία για αυτές τις διεκδικήσεις δεν έχουν νομική βάση. Η δε πραγματοποίησή τους, έστω και κατά ένα μέρος, αδικούν τη χώρα μας. Εμμονή λοιπόν εκ μέρους της Ελλάδος στην διεθνή νομιμότητα. Δεν αρκεί όμως αυτό για να εξασφαλιστούν τα ελληνικά συμφέροντα, η ελληνική ασφάλεια κλπ. Διότι έχουμε να κάνουμε με έναν απρόβλεπτο γείτονα, με έναν υπερόπτη γείτονα, με έναν γείτονα που το διεθνές δίκαιο δεν το σέβεται στο βαθμό που θα έπρεπε. Γι' αυτό οι ένοπλες δυνάμεις μας θα πρέπει να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα και διαπιστώνουμε ότι όντως, χάρη της θυσίας των στελεχών μας, οι ένοπλες δυνάμεις κάνουν το καλύτερο δυνατό με πρώτη αποστολή όχι να πολεμήσουν αλλά να αποτρέψουν τον πόλεμο. Δηλαδή να υλοποιήσουν αυτό που εμείς οι στρατιωτικοί το λέμε αποτροπή. Αν βέβαια η αποτροπή αποτύχει και αναγκαστούμε να εμπλακούμε σε ένοπλη σύραξη, να μπορούμε να έχουμε θετικό αποτέλεσμα από αυτή την ένοπλη σύγκρουση. Παράλληλα βέβαια πρέπει να υπάρχει οξυδερκέστατη διπλωματία στην ελληνική πλευρά, να χειρίζονται τα συναφή θέματα άνθρωποι με βαθιά γνώση και εμπειρία. Και όταν λέω γνώση και εμπειρία δεν εννοώ μόνο της ελληνικής και τουρκικής πραγματικότητας αλλά και του παγκοσμίου περιβάλλοντος, και βεβαίως την ίδια στιγμή πρέπει να εκμεταλλευτούμε τα διεθνή μας ερίσματα. Η χώρα έχει διεθνή ερίσματα και όπως προείπατε, επισημάνατε και συμφώνησα εγώ, βλέπουμε τον αμερικανικό παράγοντα, τη μόνη σήμερα υπερδύναμη ανά τον κόσμο, η οποία τάσεται υπέρ της, των ελληνικών συμφερόντων, τουλάχιστον σε ελεκτικό επίπεδο. Ας ελπίζουμε να μην παραστεί ανάγκη να γίνουν και άλλες ενέργειες, αλλά αν χρειαστεί θα περιμένουμε από τους συμμάχους Αμερικανούς και άλλης μορφής υποστήριξη. Δεν είναι όμως μόνο η Αμερική που πρέπει να εκμεταλλευτούμε εμείς ως χώρα. Έχουμε και άλλα ερίσματα. Είμαστε ιδρυτικό μέλος του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, είτε μέλος από το 1945. Είμαστε μέλος του ΝΑΤΟ από τα 1952. Είμαστε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 1981. Μέλος της Ευρωζώνης από το 2002. Αλλά και πολλών άλλων διεθνών οργανισμών στους οποίους συμμετέχουμε όχι μόνο να δίνουμε αλλά και να παίρνουμε. Και εκεί χρειάζεται ιδιαίτερη προσπάθεια από την εκάστοτε ηγεσία της χώρας μας να μπορεί να εκμεταλλευτεί τις δυνατότητες αυτών των συμφερόντων. Έτσι. Και το τελευταίο που θα πω σαν στοιχείο που πρέπει να έχουμε σαν χώρα για να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση, η οποία μπορεί να οξυνθεί, είναι η εθνική μας συνοχή. Συνοχή στην κορυφή της πολιτείας, δηλαδή συνεννόηση, αλληλοκατανόηση και εθνική θέση σε πολιτικό επίπεδο, αλλά και σε χαμηλότερο επίπεδο και μέσα στην ελληνική κοινωνία να υπάρχει ταυτότητα όσο γίνεται απόψεων γύρω από τον τρόπο χειρισμού και αντιμετώπισης αυτού του θέματος. Μάλιστα. Κύριε Ζούκα, ένα τελευταίο ερώτημα θα ήθελα να θέσω. Ανησυχείτε λόγω της προεκλογικής περίοδου στην Ελλάδα για την εκδήλωση πιθανού θερμού επεισοδίου στο Αιγαίο ή στην Κυπριακή ΑΟΣ? Θα έλεγα το εξής. Προσδιόρισα δύο ημερομηνίες που θα δείξουν, ενδεχομένως να θα δείξουν κατά την εκτίμησή μου προς τα που κινούμαστε. Προς χειροτέρευση της κατάστασης, προς καλύτερη κατάσταση ή προς στασιμότητα. Είναι γεγονός ότι στο παρελθόν είχαμε κάποια περιστατικά, ιστορικά τώρα αναφέρουμε, που η Τουρκία προσπάθησε να εκμεταλλευτεί καταστάσεις
θα έλεγα, μεταβατικού πολιτικού περιεχομένου στην Ελλάδα. Παράδειγμα, τα Σεπτεμβριανά του 1955, ένα τεράστια σημασία θέμα. Εκμεταλλεύτηκαν τότε οι Τούρκοι μεταξύ των άλλων το γεγονός ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός ο Αλέξανδρος Παπάγος ήταν άρρωστος και ξέρουμε τι ακριβώς συνέβη τότε. Το ίδιο συνέβη και το 1964 όταν έγινε η απέλαση των Ελλήνων υπηκών μας ομογενών που βρίσκονταν στην Κωνσταντινούπολη και ήταν κατοχυρωμένη η παρουσία τους εκεί από διεθνή συμβάση, το διεθνές δίκαιο κλπ. Όπως γνωρίζουμε ότι η περίοδος των Ήμια, το πρόβλημα που δημιουργήθηκε με τα Ήμια και πρόσθεσε στις μέχρι τότε τουρκικές διεκδικήσεις και μία ακόμα αυτή των κρίζων ζωνών, συνέβη ενώ είχαμε στο προκαταρκτικό στάδιο έναν πρωθυπουργό, τον Ανδρέα Παπανδρέου, να νοσηλεύεται στο Ωνάσιο, και στη συνέχεια, όταν η κρίση των Ημιών έφτασε στο απόγειο, το θέμα το χειρίζονταν από πλευράς Ελλάδος μια κυβέρνηση και ένας πρωθυπουργός που ήταν 6 ημερών. Δηλαδή δεν υπήρχε η αντίστοιχη προετοιμασία. Είναι με βάση αυτά τα παραδείγματα, είναι ένα στοιχείο που πρέπει η πολιτική μας ηγεσία και όλοι βέβαια εμείς οι Έλληνες να έχουμε τέτοιες περίοδοι μεταβατικές που το ενδιαφέρον των πολιτών αλλά και των κυβερνώντων είναι πρωτίστως στραμμένο σε άλλα γεγονότα, μπορεί να τύχουν τέτοιοι περίοδοι εκμετάλλευσης από την Τουρκία. Τα μάτια μας και εκεί 14. Μάλιστα. Κύριε Ζούκα, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για τη δυνατότητα που μας δώσατε να πραγματοποιήσουμε την συζήτηση αυτή. Σας ευχαριστώ και εγώ τόσο για την πρόσκληση όσο και για την ενδιαφέρουσα συζήτηση που είχαμε. Να είστε καλά. Μία σειρά διαλέξεων πραγματοποιήθηκε από το Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας για τους μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές, καθώς και τα μέλη του διδακτικού και εκπαιδευτικού προσωπικού. Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, 12 Ιουνίου, ομιλία από την καθηγήτρια γλώσσας και φιλολογίας του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, κυρία Μαρία Δημάση, για το οποίο μίλησε στην κάμερα του TV Ροδόπη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Θέματα από τις δύο τελευταίες μονογραφίες τις επέλεξε η καθηγήτρια γλώσσας και φιλολογίας του Τμήματος Παρευξήνιων Χωρών, Μαρία Δημάση, για την εισήγησή της στην διάλεξη του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας που πραγματοποιεί για τους μεταπτυχιακούς, διδακτορικούς φοιτητές, καθώς και τα μέλη ΔΕΠ. Την πρωτοβουλία αυτή εξήρε η κυρία Δημάση. Είχα την τιμή να είμαι προσκεκλημένη στο κολόκβιο του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας. Πρόκειται για μία σειρά διαλέξεων που προσφέρει το τμήμα στους μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές αλλά και στα μέλη ΔΕΠ. Μια εξαιρετική πρωτοβουλία που θα θέλαμε κάποια στιγμή στο τμήμα να το καταφέρουμε κι εμείς. Είχα την τιμή λοιπόν να είμαι εισηγήτρια και ανέπτυξα το θέμα, επέλεξα να αναπτύξω θέματα από τις δύο τελευταίες μου μονογραφίες, δηλαδή τις τουρκικές λέξεις στα θρακιώτικα διηγήματα του Γεωργίου Βυζίνου και τις τουρκικές λέξεις σε ένα εμβληματικό λογοτεχνικό έργο της Μικρασιατικής καταστροφής, την ιστορία ενός εχμαλώτου του στρατή Δούκα, και πώς αυτές οι λέξεις συμβάλλουν στην εξέλιξη της πλοκής και πώς μπορούμε να τις αξιοποιήσουμε έτσι που να αγαπήσουν τη λογοτεχνία οι μαθητές στη δευτεραβάθμια εκπαίδευση και να υποστηρίξουμε έναν ουσιαστικό διαπολιτισμικό διάλογο. Μεγάλη ανταπόκριση είχε εκδηλώσει αυτή παρά τις αντίξωες καιρικές συνθήκες και την εξεταστική, σύμφωνα με την κυρία Δημάση. Κοιτάξτε, ήταν στη μέση της εξεταστικής. Είχε καταιγίδα και ήταν εκεί αρκετοί συνάδελφοι και αρκετοί φοιτητές και αυτό παρόλο που ο καιρός ήταν χάλια, ζέστανε την καρδιά μου πάρα πολύ και τους ευχαριστώ και μέσα από εσάς. Μια τιμητική εκδήλωση για τους μαθητές, τους δασκάλους, αλλά και με εορταστική και ψυχαγωγική ατμόσφαιρα αποτελούμενη από δείγματα δουλειάς των μαθητών, με βραβεύσεις και απονομές βεβαιώσεων, αλλά και εκπλήξεις και πλούσιο μουσικοχορευτικό πρόγραμμα, θα πραγματοποιηθεί για τέταρτη χρονιά από το Σύλλογο Καλλιτεχνών Ροδόπης Αθηνίων. Η γιορτή των εργαστηρίων θα διεξαχθεί στον χώρο της Δημοτικής Παπανδριελίου Πινακοθήκης Κομωτινής το Σάββατο 15 Ιουνίου στις 8 το βράδυ. Με στόχο να τιμήσουν τους δασκάλους των εργαστηρίων και να προσφέρουν την ικανοποίηση στους μαθητές ότι αναγνωρίστηκε η εργασία ενός έτους, πραγματοποιείται για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά η γιορτή των εργαστηρίων του Συλλόγου Καλλιτεχνών Αθηνίων, σύμφωνα με τον πρόεδρο Αριστοφάνη Ασαριωτάκη. Το Σάββατο έχει την εκδήλωση των εργαστηρίων. Τρία φορά αυτό και για ποια χρονιά γίνεται? Ο Σύλλογος Καλλιτεχνών Ομολογώτης πραγματοποιεί την τέταρτη κατά σειρά γιορτή των εργαστηρίων και με την ονομάζουμε το
2019. Είναι μια γιορτή καθιερωμένη πλέον, δεδομένου ότι από χρόνο εις χρόνο βελτιώνεται και η συμμετοχή του κόσμου παρατηρούμε ότι είναι μαζικότερη από την προηγούμενη χρονιά σε κάθε καινούργια πραγματοποίησή της. Πρόκειται για μια γιορτή η οποία έχει σκοπό να τιμήσει τους δασκάλους των μαγιαστεριών μας, πρώτον, και κατά δεύτερον να προσφέρει στους μαθητές να νιώσουν αυτή την ικανοποίηση ότι ένα ολόκληρο χρόνο δεν πήγε χαμένος ο κόπος τους και τα αποτελέσματα της δουλειάς τους τα επιβραβεύουμε και να τους δώσουμε αυτή την όθηση ούτως ώστε να επαναλάβουν αυτό το εγχείρημα την επόμενη περιοχή χρονιά, αν όχι οι ίδιοι τουλάχιστον να προπαγανδίσουν αυτή την υπόθεση του δικαστηρίου, μήπως ώστε κάποιοι άλλοι πολίτες μας τη νέα εκπαιδευτική περίοδο να πάρουν την απόφαση και να συμμετάσχουν στα δικαστήρια μας. Τα βιβλιοχαρτοπολία Βαφιάδης και οι εκδόσεις Ψυχογιός πραγματοποίησαν την παρουσίαση του νέου βιβλίου της Λένας Μαντά «Ταξίδι στη Βενετία». Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στον δεύτερο όροφο της Λέσχης Κομωτινέων το απόγευμα της Τετάρτης, 12 Ιουνίου, με πλήθος κόσμου να παρευρίσκεται στην εκδήλωση και τη συγγραφέα να συνομιλεί με το κοινό και να υπογράφει τα αντίτυπα του βιβλίου της. Η συγγραφέας των best sellers Λένα Μαντά παρευρέθηκε στην Κομωτινή την Τετάρτη 12 Ιουνίου στη Λέσχη Κομωτινέων για την παρουσίαση του νέου της βιβλίου «Ταξίδι στη Βενετία». Η εκδήλωση συνδιοργανώθηκε από τα βιβλιοχαρτοπολία Βαφιάδης με τις εκδόσεις Ψυχογιός. Εδώ και 14 περίπου χρόνια πιστεί στο ραντεβού της με τους αναγνώστες. Έτσι και φέτος το καλοκαίρι κυκλοφόρησε το νέο της βιβλίο από τις εκδόσεις Ψυχογιών, το βιβλίο με τίτλο «Ταξίδι στη Βενετία» και είναι εδώ απόψε μαζί μας για να συνεχίσει και να μοιραστεί αυτό το ταξίδι. Ευχόμαστε να απολαύσετε αυτή την εκδήλωση. Η αγαπημένη Λένα είναι από τους πιο δημοφιλείς συγγραφείς στη χώρα μας και από τη μέρα της κυκλοφορίας του βιβλίου της όσοι είστε είναι στην πρώτη θέση από τα αγαπημένα και πιο ευπόλυτα βιβλία που πάνω αυτή τη στιγμή στην ελληνική αγορά και είναι εδώ για να μοιραστεί μαζί μας το τελευταίο πόλημά της και εσείς φυσικά να τη ρωτήσετε ό,τι επιθυμείτε. Η Βενετία, ένα ταξίδι στη Βενετία με τη Βενετία. Η Βενετία είναι η κεντρική μου ηρωίδα, μια γυναίκα που κουβαλάει πολύ πόνο στις αποσκευές της. Μια γυναίκα η οποία αποφασίζει να τελειώσει τη ζωή της μόνη της. Αλλά στη ζωή της τρυπώνουν τρία πιτσιρίκια. Τρία μικρά κορτσάκια, η Μάνια, η Ιφηγένεια και η Πινελόπη. Και σε αυτό το βιβλίο βλέπουμε τη ζωή τους, πώς περνά δίπλα από τη Βενετία. Πώς τα κοριτσάκια γίνονται έφηβες, από έφηβες νεαρές γυναίκες που κάνουν τις δικές τους επιλογές στη ζωή. Πάντα όμως φύλακας άγγελος είναι η Βενετία. Ναι, η αλήθεια είναι ότι οι γυναίκες γενικά στην Ελλάδα αποτελούν ένα πολύ δυναμικό κοινό, αναγνωστικό. Διαβάζουν πολύ περισσότερο από τους άντρες. Αυτό τις καθιστά, όπως σας είπα, δυναμικό αναγνωστικό κοινό. Η αλήθεια είναι ότι όλες οι αναγνώστριες και οι αναγνώστες που υπάρχουν, γιατί έχω και άντρες, μπορεί να μην το παραδέχονται, αλλά έχω. Η αλήθεια είναι ότι εκτός από τα βιβλία μου έχουν περιβάλει και εμένα με πάρα πολύ αγάπη. Κοιτάξτε να δείτε, θα μπορούσε να ήταν και καλύτερα τα πράγματα. Στην Ελλάδα του πολιτισμού υποτίθεται ότι θα έπρεπε να διαβάζουμε λίγο παραπάνω. Δυστυχώς οι Έλληνες νομίζω ότι γράφουν παραπάνω από όσο διαβάζουν. Έχουμε ένα πολύ φτωχό 8% αναγνωστικό κοινό, φανατικό αναγνωστικό κοινό. Έχουμε και ένα ποσοστό περιστασιακών αναγνωστών, νομίζω όμως ότι δεν είναι αρκετό. Έχουμε περιθώρια και γι' αυτό ελπίζω ότι όλοι οι εκδοτικοί και με τις προσπάθειες που κάνουν εκδίδοντας αξιόλογα παιδικά βιβλία, ετοιμάζουν τη νέα γενιά αναγνωστών και αυτό περιμένουμε να το δούμε έμπρακτα πια να γίνονται οι μεγάλοι αναγνώστες. Θέλω να ελπίζω και εύχομαι. Εγώ θα στέλνω ένα μήνυμα στις γυναίκες όλης της Ελλάδας, στις γυναίκες οι οποίες στηρίζουν το οικοδόμημα που λέγεται οικογένεια, στις γυναίκες που δίνουν τη δική τους καθημερινή μάχη, που αγωνιούν για τα παιδιά τους, για τις οικογένειές τους, για τη δουλειά τους, την καριέρα τους. Είναι πολυσχηδής η προσωπικότητα της γυναίκας
Στην Ελλάδα η καθημερινότητά της δεν είναι εύκολη, είναι δύσκολη, γι' αυτό πραγματικά εύχομαι να της δίνει ο Θεός κουράγιο για να αντέχει και να βγάζει πέρα στο ρόλο της. Ως ένας από τους κορυφαίους προορισμούς για τη σύντομη απόδραση του Τριγυμέρου του Αγίου Πνεύματος, φιγουράρει το νησί της Αμοθράκης. Φύση, νερά, ιστορία και παράδοση, τα δυνατά σημεία της Αμοθράκης, όπου αποτελεί μαγική ανακάλυψη για κάθε νέο επισκέπτη. Πάμε να δούμε ποια φαρμακεία νυχτερεύουν για σήμερα 5η 13 Ιουνίου αλλά και αύριο Παρασκευή 14 του μηνός. Να δούμε σε τι θερμοκρασίες θα κοιμαθεί ο καιρός στην πόλη της Κομωτινής αλλά και σε ολόκληρη την περιφέρεια για αύριο Παρασκευή 14 Ιουνίου. We'll be right back.
Αυτά ήταν τα νέα μέχρι αυτήν την ώρα. Επόμενη ενημέρωσή σας στο νυχτερινό δελτίο ειδήσεων του TV Ροδόπη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Εσείς μπορείτε να παρακολουθείτε όλα τα δελτία ειδήσεων και όλες τις εκπομπές μας μέσα από την ηλεκτρονική μας εφημερίδα www.rodopilife.gr καθώς και από το Facebook TV Ροδόπη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Να έχετε ένα καλό βράδυ.